Το μόνο που έκανε στη Ζαχάρο ο Πανταζής είναι ότι γέμισε την πόλη με δέντρα. Και μάλιστα τώρα που τα καλόψαν. Πραγματικά είναι ωραία. Απέναντί μου το καλλιτέχνη, ο Τρίφωνα από τη Βρύνα, που έκανε τα προηγούμενα που έκοψε γύρω-γύρω του Σβίκους. Και έγιναν ωραία δέντρα. Τρίφωνα, για πες μας, πώς τα έκανες αυτά? Σχήμα δίνουμε μπορτούρας. Ναι. Θα προσπαθούμε όσο μπορούμε. Ωραία. Να φτιάξουμε καλύτερα άλλα στρόγγυλα, άλλα στρόγγυλα, τράγωνα. Όπως ταιριάξει και το σχήμα στο καθένα, να ωραία. Μην ενοχλεί τους πεζούς, τα αυτοκίνητα. Ναι. Στο καθένα ανάλογα με το μέγεθός του δίνουμε και το σχήμα. Είσαι από τη... Προσπαθούμε έτσι να τα κάνουμε όσο πιο όμορφα γίνεται, να ομορφαίνουμε την πόλη μας, το ωραία. Κέντρο εδώ της Ζαχάρος. Ωραία. Πολύ ωραία το είπες. Να είναι ευχαριστημένος και ο κόσμος από αυτό που βλέπει, το αποτέλεσμα. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν μου λες, μένεις στη Βρύνα ή εδώ? Ναι. Στη Βρύνα και πόσο, η Βρύνα στα που είναι, παιδί? Είσαι αυτό βουνό εδώ. Όπως στα Κρέστα να ανοίξει. Α, ανοίξα. Ναι, δίπλα τα Κρέστα. Ναι. Μάλιστα, ναι, ξέρω. Έχω πάει. Ωραία. Εντάξει, Τρίφωνα, να είσαι καλά πάντα. Ευχαριστώ. Ένας φίλος που άκουσε την προηγούμενη ηχογράφηση για τα δέντρα μου λέει: ο Πανταζής άφησε και κάτι άλλο. Τι του λέω? Πρόβατα, μου λέει, που κάνουν όλα μπε. Το Περιστέρι στα Κάγκελα.